Και παντί
ήξαν, γη ετρώμαξεν, ορώντες επί γης της δόξης των Κύριων. Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα ημέρα σωτηρίας, ημέρα θεία, νέα και αίδιος. Δεν πρόκειται να μετριέται με διαστήματα, δεν αυξομειώνεται, δεν διακόπτεται από νύχτα. Διότι είναι η ημέρα στην οποία ανατέλει ο της δικαιοσύνης ήλιος Χριστός, ο οποίος δεν υφίσταται αλλίωση ή σκιά ένεκα μετατροπής. Αυτός ο ίδιος απότοφιν ανθρώπος επέλαψε σε εμάς με την ευδοκία του Πατρός και την συνεργία του Παναγίου Πνεύματος, επέφερε ριζικές αλλαγές και μετατροπές στην κτήση άπασαν. Μας λύτρωσε από την κατάρα του νόμου. Μας εξήγαγε από το σκοτάδι στο θαυμαστό και ανέσφερό του φως. Τι ακριβώς σημαίνει όμως μεταμορφώθηκε? Ότι υπέδειξε στους μαθητές του την δόξαν της αυτού θεότητος. Ότι μας απεκάλυψε κατά τον ιερόν Χρυσόστομο ελάχιστο από την θεότητά του. Ενώ προσευχόταν και έλαμψε σαν ήλιος. Σαν ήλιος αναφέρει ο Ευαγγελιστής, για να μην μας δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το φως αυτό ήταν το όψιμο φως του ορατού και κτιστού ηλίου. Από υπερβολική λαμπρότητα ο Χριστός τώρα έμενε αόρατος από τους οφθαλμούς των Αποστόλων, περιβαλλόμενος από νεφέλη φωτεινή. Μέσα από αυτή την νεφέλη εξήλθε μία μυστική βροντερή φωνή λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ η Ευδόκησα αυτού ακούεται. Είναι η ίδια φωνή που ακούστηκε στον Ιορδάνη ποταμό κατά την βάπτισή του. Οι μαθητές τότε έπεσαν κατά πρόσωπον, όχι μόνο εξαιτίας της φωνής, αλλά και για την μετατροπή και το υπερφυές της ακτινοβολίας που εκπέμπονταν. Αυτού του θαβορείου φωτός μετέχουν και οι άγγελοι και οι άγιοι. Ο Μεν Πατήρ, ο Υιός και ο Παράκλητος έχουν αυτή τη δόξα και τη βασιλεία σύμφητη. Οι δε άγιοι, άγγελοι και άνθρωποι την αποκτούν κατά χάρη, δεχόμενοι την έλαμψη. Ο Χριστός μεταμορφώθηκε όχι προσλαμβανόμενος κάτι που στερούνταν, αλλά φανερώνοντας στους μαθητές του αυτό που ήταν από την αρχή. Επομένως, αυτό το φως δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Η προέλευσή του είναι θεία. Όπως αυτός παρατηρεί και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού ως ο ίδιος και τα ημάτια του έγιναν πιο λευκά και από το χιόνι. Έδειξε με τον τρόπο αυτό ποιες είναι οι στολές της δόξης που θα φορέσουν κατά τον μέλλοντα αιώνα όσοι προσεγγίζουν τον Θεό. Είναι λοιπόν ήλιος δικαιοσύνης, αληθείας και ελπίδας. Δεν ανέχεται να καταφέρει και να γίνεται προσιτός και αισθητός από αυτούς που μετέρχονται το ψεύδος ή υψώνουν την αδικία με λόγια ή την επιδεικνύουν με έργα. Αλλά εμφανίζεται και γίνεται πιστευτός από τους εργάτες της δικαιοσύνης και τους εραστές της αληθείας για να τους πληρεί η χάρη του. Συναθές χωρίο των ψαλμών Δαβίδ αναφέρει χαρακτηριστικός. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία ευφροσύνη. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός προφήτης άδει προς τον Θεό σε άλλο σημείο. Θαβόρ και ερμόν, εν το ονόματί σου αγαλιάσονται. Προσανατολίζοντας την ευφροσύνη που προκλήθηκε στους αυτόπτες του γεγονότος από την έκλαμψη εκείνη. Οι εορτές της Εκκλησίας μας και προπάντων οι δεσποτικές εορτές μας επιφυλάσσουν πλήστη πνευματική αγαλίαση και ευθυμία. Μακάρι οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν δεσοδείς αυτού. Οι ευσεβείς και φιλόθεοι άνθρωποι αναγνωρίζουν τις γενόμενες από τον Σωτήρα μας ανεκτήμητες ευεργεσίες για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό οφείλουν να τιμούν και να γεραίρουν τους λυτρωτικούς σταθμούς, τα ορόσημα της επιγείου ζωής του. Και αυτό βασικά για την μεγίστη σημασία την οποία συνιστούν στην προσωπική ζωή και βιωτή του καθενός από εμάς. Η Εκκλησία, με άλλα λόγια, μας προσκαλεί και μας προκαλεί να πιστέψουμε, δηλαδή να υπερβούμε τις γνωσιολογικές, υπαρξιακές και όποιες άλλες μας ανασφάλειες, για να παραδοθούμε στον Θεό μέσα από την πρακτική και καθημερινή μας ζωή. Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν θεμελιώνεται σε γήινες αλήθειες και δογματικές.
μπορούν να αποδειχθούν και να αναλυθούν με αντίστοιχες γήινες μεθοδολογίες και προσπάθειες. Δεν ενδιαφέρεται για την αντικειμενική περιγραφή και ωφελημιστική εκμετάλλευση της δημιουργίας. Δεν εστιάζει στη γνώση και τη χρήση, αλλά στον αγιασμό και τη σωτηρία. Όπως προδίδει ο εκφραστικός της ρυθμός, κρυπτογραφεί αισθητικά την εμπειρία των θείων και των ιερών, για τις οποίες και νοηματοδοτείται ολόκληρη η ύπαρξη. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις περιγράφει την μυστική αυτή εμπειρία ως ξύπνημα από το σώμα ή ανάβαση σε παρατηρητήριο, ως συνείδηση της Θείας Παρουσίας, απόκτηση της ιδιότητος του Θεϊκού Φωτός και ταύτιση με αυτό το οποίο γίνεται αντιληπτό και βιώνεται. Η Εκκλησία μας δεν στοχεύει να περιγράφει τον ορατό και αόρατο τρισδιάστατο κόσμο που μας περιβάλλει, αλλά προσδίδει στο είναι πνευματικό νόημα και το ανάγει σε χώρους νοητούς, στους οποίους κυριαρχεί αποκλειστικώς και μόνον το θεϊκό στοιχείο. Σε χώρους που μας παρέχεται η μοναδική ευκαιρία να προγευτούμε παράδεισο και όπου οι δυνάμεις του σκότους δεν δύνανται να εισβάλλουν και να τους καταλαμβάνουν. Ο πρίτανης των θεολόγων πατέρων και θεοφόρος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στην ομιλία του στη Θεία Μεταμόρφωση του Σωτήρος των Πάντων, μας περιγράφει συνοπτικώς τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώσουμε για να βιώσουμε επαξίως το παρησήμαντο αυτό μήνυμα που απευθύνει στα μύχια της ψυχής μας η σημερινή ημέρα. Πρώτον, να αποθέσουμε όλο το μέθος της λύπης εκ των επιγείων, το οποίο επισκοτίζει το νου μας και δεν μας επιτρέπει να υψωθούμε στα αιώνια και επουράνια. Και δεύτερον, να περιφρονήσουμε τις επίγειες δόξες και φιλιδονίες, διότι το πολίτευμά μας δεν ευρίσκεται στη γη, αλλά στα άμμο αυτής της γης. Αποθώμεθα λοιπόν, αδελφοί μου και Παναγιώτατε, Πάτερ και Δέσποτα, τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Μας προειδοποιεί και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Να καταλάβουμε και να υποδεχτούμε την ποταπή αγάπη που μας προσφέρει ο Κύριος για να αποδειχτούμε άξιοι να κληθούμε τέχνα Θεού, διότι μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ο Κύριος, καθήμενος από τα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεοπρεπός, αφήνει προς εμάς τούτη τη φωνή σαν από πολύ μακριά. Όμως μη μας απατάει αυτό. Ο Θεός είναι πλέον τόσο ευπρόσιτος όσο ποτέ άλλοτε, πράγμα το οποίο το μαρτυρεί και η εύσημος αυτή η μέρα. Όποιος θέλει να μετάσχει της αυτής δόξης, αρκεί να μιμείται κατά το δυνατόν και να βαδίζει την οδό και την πολιτεία που υπέδειξε ο ίδιος. Παναγιώτατε, αγαπητοί μου αδελφοί, αφού αποβάλλουμε τους δερμάτινους χιτώνες που λόγω της παραβάσεώς μας έχουμε ενδυθεί, στα γεώδη και σαρκικά φρονήματα, ας σταθούμε σε γη Αγία, καθιστώντας ο καθένας μας την γη του Αγία για τις αρετής και τις προς τον Θεόν ανατάσσεως. Έτσι μονάχα θα λάβουμε παρησία να επανέλθουμε εμείς οι αποστασιοποιημένοι στους κόπους του Θεού Πατρός και φωτιζόμενοι να συμβιώσουμε αιωνίως προς δόξαν της Τρισιλίου και μοναρχικοτά της λαμπρότητος. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Γέννητο. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλαγόμενη εσύ δόξαν να πέφτουμε το Πατρί και το Υιό και ο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομόσιον το πατρίβιου τα πάντα γένετο. Τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα και υπέρ ημών εκ του Πονδίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, ως δοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνων. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου πρόσχομεν, την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Jesus.
Βελιγραδίου, Δανίλ Βουκουρεστίου, Νεοφύτου Σόφιας Ηλίου Γεωργίας, των Ορθοδόξων Πατριαρχών πολλά τα έτη. Χρυσοστόμου Κύπρου, Ιερονίμου Αθηνών, Σάββα Βαρσοβίας Αναστασίου Τυράννων, προς τη Σλάβου Πρέσοβ Επιφανίου Κιέβου, Προέδρων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, πολλά τα έτη. Και ον έκοστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και μια καρδία του ψάρι και ανημίν το πάνι
δόξομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων αρέσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον επισάβηνη εαυτούς και αλλήνους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Αγίας αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξες ότι θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, και σε εκκλησίες σου τις ιερεύσεις της βασιλεύσης μόνο στρατό και παντή το λαό σου, ότι φάσα δώσα κατή και παντόρη ματέριον, άνω θελευτή καταβαίνωση στο πρωτοπότο. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσύνηση να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπέρ των ήλαιων ευμενή και διάλεπτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσων οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικίας αυτού αφηλής και δέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιβεώμεθα και υπέρ το εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον. Εγώ ακούσον ημών ο Θεός ως ο Κύριμον η ελπής πάντων των δεράτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενουήμιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση.
πολύ ελέη, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείεσις Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώκιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεκκίνων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυρολίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Των προσενεγόντων και των εορταζόντων, εν τη ιερά μονή, πόλη και χώρα ταύτη και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίαστον,
ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα και εσύ την δόξα να ανατέμπομεν, την το ανάρχο σου πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ούσι ευθόγεσαν και δύνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Ούσι ευθόγεσαν και δύνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Αμβέλου των νέων, όντια της του αέρος ευκρασίας και των σταγόνων της βροχής και της των καιρών γαλήνης, της τάφτην την οριμωτά την στάσιν ευθύν ειδόκησας, η ναή εν ημίν, της εξαυτού του γεννήματος της Αμβέλου μεταλαμβάνουσιν εις ευφροσύνη και της προσενέγκαση δώρων εις εξυλασμών αμαρτιών, δια του ιερού και αγίου σώματος και αίματος του Χριστού σου, μεθού ευλογητός ή συντοπαναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει επί μας, η αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αείς και εις τους αιώνας.